Πάντως σίγουρα η παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων καρπίζει ημέρα με τη μέρα. Απευθείας μετά την επιστροφή την ίδια μέρα από τη Ρόδο, μας ενημερώσανε και είναι στα social media ότι η ατσαλάκωτη πρωτοπαλίκαρα του Λειτουργικού Προεδρείου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, μέσα σε μια ώρα από τη Ρόδο, πήγαν να ξεκουραστούν πρώτο τραπέζι σε πολιτιστικό κέντρο, όπως λέει ο Γιαννόπουλος, για να πλήξουν τον πόνο τους, την ίδια ώρα που εκατοντάδες συνδικαλιστές από τις ταξικές δυνάμεις κάναν 15 ώρες στη θάλασσα για να γυρίσουν τα σπίτια τους μετά από αυτή τη μάχη. Αν ακούσουν τι λέει η εργατική τάξη στην οποία απευθυνθήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε όλα, σίγουρα θα τους δημιουργηθεί υπαρξιακό πρόβλημα απευθείας. Και βέβαια χαιρετίζουμε, γιατί κάθε μέρα έρχονται δεδομένα καινούργια για δυνάμεις που αποσπούνται και δεν είναι καθόλου θεωρητικό, δεν μπορούμε βέβαια να αναφερθούμε σε όλα. Εδώ όμως πρέπει με μια κουβέντα, με μια πολύ συνοπτική εικόνα να μεταφέρουμε στον κόσμο, τέλος πάντων, και βέβαια με έναν τρόπο να φτάσει παντού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι οι 62 που παρουσιάζονται με το εξώδικο δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχει ένα τεράστιο χυδαίο μέτωπο μέγεθος νοθείας, το οποίο είναι στην αθέατη πλευρά και ήρθε σαν συσχετισμοί στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Αναπαρήχθη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ένα συνέδριο παροδία με ασφαλίτες. Ενδεικτικά μόνο, 3.000 διπλοψηφίσαντες που όλοι μαζί συμφώνησαν ότι είναι συνωνυμίες, ενώ κλαδικά επιχειρησιακά της ίδιας παράταξης αφορούσαν, σαν σχεδόν μας είπαν ότι σύμφωνα με το τι επίθετο γεννιέσαι, τέτοια παράταξη θα είσαι. Εκατοντάδες εργοδότες, εργολάβοι στο σωματείο των χειριστών, τον βασικό πυρήνα της ΠΑΣΚΕ, στήσανε ένα σωματείο εργολαβικών στις επιχειρήσεις καθαριότητας. Και αξιοποιώντας την κάρτα του ΟΑΣΘ, ανοίγοντας ένα γραφείο που όλη μέρα λειτουργούσε εκεί για να γράφει εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, δημόσιους υπάλληλους, τους πάντες, τους εκβίασαν ότι για να πάρουν την κάρτα πρέπει να ψηφίσουν όταν ήρθε η ώρα να ψηφίσουν. Αλλά τους γελίους, επειδή έχουν προϋπηρεσία, δεν μπορείς να τους παλέψεις και εύκολα. Ο ίδιος ο πρόεδρος, επειδή ο δεκαμελής μηχανισμός, γιατί τόσοι είναι, δεν άντεξε την αντιπαράθεση με τις ταξικές δυνάμεις, αποσπάσανε από πολλούς κλάδους εργαζόμενους, βέβαια, για να μην ενταχθούν στα κλαδικά συνδικάτα που στην πλειοψηφία τους είναι πλειοψηφία οι ταξικές δυνάμεις, και βέβαια εκεί θα γνωριζόταν με την οργάνωση, με την οργανωμένη πάλι, με τις διεκδικήσεις, με τέτοιες συμπυρώσεις. Ο ίδιος ο πρόεδρος ανέλαβε, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, να πιάνει μία-μία έναν τους εργαζόμενους και δείτε ένα παράδειγμα τώρα εδώ. Να λέει η κυρία τώρα ότι δεν μπορεί να ψηφίσει το εργολαβικό επιχειρήσεων για να πάρει την κάρτα, γιατί δουλεύει σε αλυσίδα τροφίμων. Και να λέει ο πρόεδρος, μα όταν το αφεντικό σου λέει να καθαρίσει την τουαλέτα, δεν την καθαρίζει. Λέει οι εργαζόμενοι, φυσικά, τώρα άμα το πει το αφεντικό, άρα μπορεί να ψηφίσει. Ψήφισαν χιλιάδες έτσι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, ότι δεν υπάρχει ένας ψηφίσαντας που να μην είναι μέσα από εργοδοτικό εκβιασμό. Το σύνολο όμως αποτυπώνεται βέβαια και στα πρακτικά της λειτουργίας του Εργατικού Κέντρου, ότι δεν υπάρχει φυσικά καμιά συλλογική διαδικασία. Είναι όλα σφραγίδες. Γιατί τι θέλουν αυτή την πλειοψηφία? Στα γρήγορα, μόνο οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι είναι το μακρύ χέρι της εργοδοσίας με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Εργαζόμενοι από την Τράπεζα Πειραιώς τους ζήτησαν 24ωρη απεργία για να καλυφθούν. Γύρισαν την πλάτη όλοι μαζί, Πασκεδάκη και Σιριζέη. Βέβαια, με την παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων, ακυρώθηκαν οι σχεδιασμοί να μην γίνουν οι αγώνες, διεξήχθησαν κανονικά. Εργολαβικοί στα Πετρέλαια, που για πρώτη φορά σήκωσαν το κεφάλι για τα καλά με πολλήμερες απεργίες, τους ζήτησαν και αυτούς κάλυψη από το εργατικό κέντρο, τους γύρισαν την πλάτη. Στέλεχος της ενότητας εργοστάσιο του ηματισμού έδωσε οδηγία στον εργοδότη να απολύσει εργαζόμενο, ο οποίος συμφώνησε με ένα μέλος της διοίκησης του σωματείου, το οποίο έβαζε ζήτημα με διεκδικήσεις σε εκείνο το εργασιακό κάτεργο. Νωρίτερα στην παρελλαδική κινητοποίηση, μέλος Μούφα από διπλοψηφίες των δυνάμεων της ΔΑΚΕ έφερε ασφαλίτες και μπράβους για να διώξει τις ταξικές δυνάμεις που προπαγάνδιζαν την απεργιακή κινητοποίηση έξω από το εργοστάσιο. Γι' αυτό τι θέλουν αυτή την πλειοψηφία. Βέβαια είναι και τα μεγάλα ζητήματα.
που βούλιαξαν, φήμωσαν και ακύρωσαν οποιαδήποτε δυνατότητα αγώνων στους σχεδιασμούς ακόμα του μεγάλου κεφαλαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλείσιμο της Hellenic Steel, ενός τεράστιου εργοστασίου με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες, και τώρα της Elvo, παντού ησυχία για να μην χάσουμε την αποζημίωση, ησυχία για να μην χάσουμε τα πάντα. Τέλος πάντων, οι δυνατότητες που ανοίγονται είναι πάρα πολλές. Δεν πρέπει να σταματήσει μέχρι να μάθει και ο τελευταίος εργάτης. Εδώ θα έλεγα τέλος πάντων, εντάξει, προφανώς έχοντας εικόνα από τις δυνάμεις στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, το επόμενο διάστημα για να γίνει και η πρωτομαγιάτικη κινητοποίηση ένα βήμα προς την ανασύνταξη, πρέπει σίγουρα, γιατί είναι πολλαπλάσιες οι δυνάμεις οι οποίες συμμετέχουν στις συλλογικές διαδικασίες των ταξικών σωματείων, και ένα βήμα μεγάλο θα είναι να ενταχθούν όλοι σε αυτή τη μάχη σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ.